Όταν μου έγινε η πρόταση να φιλοτεχνήσω το τρόπαιο για το Soka World Cup, καταρχήν ήταν μεγάλη τιμή και χαρά, λίγο απρόσμενο. Και πολύ ευχάριστο γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο και ασχολούμαι κι εγώ και θέλω να είμαι κι εγώ μέρος του. Η έμπνευση είναι πώς θα μπορούσα να μεταφέρω το συνέστημα της αλάνας που είχαμε όλοι όταν παίζαμε μπάλα μικρή, γιατί αυτό αντιπροσωπεύει το Soka, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πώς θα μπορούσα να το μεταφέρω σε μία εικόνα, σε ένα αντικείμενο. Ήθελε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο ποδόσφαιρο της Αλάνας, αλλά και με την έγκλη που έχει λόγω του Soka World Cup. Η τέχνη λοιπόν με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο για μένα συναντιέται παντού, συνέχεια. Ό,τι έχει πάθος, όπως είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα, χαρά, λύπη, συναισθήματα, υπάρχει και η τέχνη. Είναι πολύ ωραίο να τα παντρεύεις αυτά και το κάνω καιρό τώρα. Σίγουρα κουβαλάει η προσωπική μου ιστορία αυτό το τρόπαιο, γιατί αν έχω παίξει και εγώ μπάλα και έχω όλο το συναίσθημα αυτής της χαράς, της λύπης, της αγωνίας να παίξω και σίγουρα είμαι ο ένας από τους 6 που απεικονίζονται στο τρόπαιο. Οι συμβολισμοί του τροπαίου ξεκινάνε από την μπάλα που είναι η μπάλα που είχαμε όλοι στην Αλάνα παίζαμε η χαλασμένη γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλά να όπως έχουν τώρα τελείως ερασιτεχνικά και ακολουθούν οι 6 παίχτες που αγωνίζονται οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που χαρακτηρίζει το τρόπαιο, στη νίκη. Άρα η νίκη έχει ένα πανηγυρισμό και αυτοί πανηγυρίζουν. Είναι 6 μπλεγμένοι. Όπως γίνεται όταν πανηγυρίζουν ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό το πράγμα ήθελα να δείξω με όσο πιο ωραίο και απλό τρόπο και ελπίζω να το πέτυχα κιόλας και να αρέσει.